Geeta has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Geeta to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Geeta, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet, and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Geeta wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Geeta, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent. Το ταλαντό σχίζει ρυθμικά σιωπή της νυχτάς και ενώ πληθαίνουν τα κέρια το φέγγος του καθολικού εσύ δυστυχισμένε μου καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, μια ακόμη εκπομπή μαζί μας. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Αρχιμανδρίτη Εμιλιανό Παπαδάκη, ιερατικό προϊστάμενο της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον, ο οποίος μίλησε πρόσφατα για το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής με θέμα «Εκκλησιαστικά πρόσωπα και επανάσταση», σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε η Ιερά μας Αρχιεπισκοπή με το Κεντρικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και ας περάσουμε να τον ακούσουμε. Σημειότατε ευλογείτε, αγαπητοί πατέρες και πάντες οι συμμετέχοντες στην απόψινή διαδικτυακή μας συνάντηση φίλοι, καλησπέρα σας. Καθηκόντως και πριν εισηγηθώ το θέμα που η σεβασμιώτης του μου ανέθεσε να διαπραγματευθώ, ευχαριστώ τον Ποιμενάρχη μας για την επιλογή του προσώπου μου και, παρά την αδυναμία μου, θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στο μέτρο του δυνατού. Περί των ατελειών, επικαλούμε την κατανόηση όλων. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω για τη βοήθεια και συνεργασία τους την κυρία Ισμήνη Χατζηγιάννη Γκίκα και τον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα. Βεβαίως, το τόλμημα να παρουσιαστεί έστω και εν περιλήψη ένα τεράστιο σε έκθεση ιστορικών πηγών και της σχετικής ογκώδους βιβλιογραφίας ζήτημα είναι επικίνδυνο για να μην αποστερηθεί οτιδήποτε χρήσιμο και ουσιαστικό εκ των λεπτομεριών. Όμως, αφού ευτυχούμε εφέτος να εορτάζουμε τα 200 χρόνια από τις εκρήξεως της Επαναστάσεως, έχουμε τη δυνατότητα μελέτης και επαρκούς γνώσεως. Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία υπήρξαν ανέκαθεν δύο σημαντικοί πυλώνες και στιλοβάτες του γένους, οι οποίοι μέσα στο πέρασμα των αιώνων και κυρίως κατά τις περιόδους ξένης κυριαρχίας, υποταγής και σκλαβιάς παρουσιάζονται να συνυπάρχουν, να συνοδοιπορούν, να αλληλεπιδρούν και να ανατροφοδοτείται ο ένας από τον άλλον, διαγράφοντας μία παράλληλη πορεία με στόχο την αποτείναξη του εκάστοτε βίαιου και αλόθριστου που δυνάστη και τη διεκδίκηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας του τόπου. Η διατήρηση της αυτοσυνειδησίας και ταυτότητας
του γένους οφείλεται σε βασικούς πυλώνες, ουσιαστικούς παράγοντες που συνετέλεσαν σε αυτήν. Η Εθναρχούσα Εκκλησία από τις Αλώσεως και Εντεύθεν, η παιδεία που σχεδόν εξ ολοκλήρου βασίζεται στη φροντίδα και τη μέριμνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι Άγιοι και τα μοναστικά κέντρα που αναδείχθηκαν πνευματικά φροντιστήρια των υποδούλων, οι νεομάρτυρες που απέβησαν ανάχωμα στην προσπάθεια αλωτρίωσης του ήθους και της θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης και στην υπόμνηση της ελευθερίας σαφώς, και οι φιλοκαλικοί πατέρες και οι κολυβάδες, σώμα σωτήριο της παιδείας που πέρασε από διάφορες φάσεις και του πολιτισμού μας. Ο ελληνισμός σε αυτόν τον τιτάνιο αγώνα ενάντια στον αριθμητικά υπέρτερο αντίπαλό του και στα σκότη μιας μακράς περιόδου δουλείας, διήγε βίο παράλληλο με την Εκκλησία και τον Ορθόδοξο κλήρο και συμπορεύθηκε τόσο στην προσπάθεια αντίστασης απέναντι στη συρρήκνωση, στον εξισλαμισμό και στην εθνική αλωτρίωση, όσο και στην προπαρασκευή του αγώνα, τον πολεμικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, τις νικηφόρες μάχες και τη διοικητική αργότερα οργάνωση του νεοσύστατου και ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Κατά τη μακραίωνη Οθωμανική κυριαρχία, η Εκκλησία υπήρξε το καταφύγιο των υποδούλων χριστιανών και ο σημαντικότερος παράγοντας συντηρήσεως του έθνους. Γράφουν συγκεκριμένα, επιβεβαιώνοντας την ως ανωδιαπίστωση, ο Γάλλος διπλωμάτης, φιλέλληνας και ιστοριογράφος Φρανσουά Πουκεβίλ, από του χρόνου της κατακτήσεως η Ορθόδοξος Εκκλησία υπήρξε το κέντρο ισχύος μεγάλος επί των πιστών της ελληνικής κοινωνίας επεκτηνωμένης. Προς την μητέρα ταύτην, απευθύνονται στους στεραγμούς αυτών, έβρισκον πάντοτε αμυθήτους παρηγορίας. Η Εκκλησία ή το ναός των καταδιωκωμένων χριστιανών, εις τους οποίους οι πατρίς και ο αληθής Θεός παρουσιάζοντο πανταχώθεν. Η δική μας έγκριτη ιστορική, Διονύσιος Κόκκινος και Διονύσιος Ζακυνθινός, γράφουν κατά σειράν χαρακτηριστικά. Ο κλήρος υπήρξε και ο οδηγός της φυλής και το στήριγμά της σε όλη τη μακραίωνα δουλεία και στην εθνεγευσία. Και η Εκκλησία υπήρξε ο πρωταρχικός συντελεστής της συντηρήσεως του έθνους. Με την κατάλυση της βασιλεύουσας η Εκκλησία αναλαμβάνει βαρύτατα καθήκοντα. Η ιεραρχία της επομίζεται έναν εθναρχικό ρόλο και όλοι οι φορείς της, όπως οι πατριάρχες, οι μητροπολίτες, οι επίσκοποι, οι αρχιμανδρίτες, οι ιερείς, οι διάκονοι, οι μοναχοί, καλούνται να συμβάλλουν ο καθένας με το δικό του μετερίζει στην αφύπνιση της εθνικής συνειδήσεως του σκλαβωμένου Ρωμιού, στην πνευματική αναγέννηση του τόπου, στην εθνική συνοχή, στην αντίσταση απέναντι στην υποταγή και τον εξισλαμισμό, στην καλλιέργεια του κοινοτικού ήθους, στην οργάνωση και συγκρότηση επαναστατικών πυρήνων, στην κινητοποίηση των διστακτικών και επιφυλακτικών Ελλήνων πατριωτών εναντίον του αλόθρησκου και ετερόθρησκου και Οθωμανού δυνάστη. Ο Φώτιος Χρυσανθακόπουλος ή Φωτάκος, γραμματικός και πρώτος υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, γράφει χαρακτηριστικά. Ο ελληνικός κλήρος ή το προορισμένος άνωθεν, για να ευρεθεί τόσον φιλόπατρης και να σώσει ολόκληρον το έθνος. Διότι άμα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία εχάθη, ο κλήρος εδέχθη την κυδαιμονίαν έθνους απροστατεύτου και μη έχοντος άλλο στήριγμα και άλλη παρηγορίαν, ημιμόνων την θρησκείαν. Ο κλήρος εσυμβούλευε και ενουθέτει το απελπισμένον έθνος την καρτερίαν και την υπομονή. Ο λαός εις την θρησκείαν του έβρισκε την ανάπαυσήν του, υποφέρον όλα τα δεινά της τυραννίας μαζί με τον κλήρον του. Ο Νικόλαος Καζομούλης γράφει σχετικά με τη γενικότερη συμβολή του κλήρου στο έθνος. Από τα διάφορα ιστορικά και εκκλησιαστικά συγγράμματα και από αυτά τα πράγματα γνωρίζοντες ότι η ελληνική γλώσσα, ο χαρακτήρ και τα έθιμα του ελληνικού λαού μετά την πτώση του βασιλείου μας διατηρήθησαν υπό την επαγρύπνηση του κλήρου μας και των διαφόρων
πεπαιδευμένων του έθνους μας, διά της κοινής ευλαβίας προς την Αγία ημών πατρίδα. Οι κληρικοί και οι προεστοί ήσαν οι πρώτοι που ανέλαβαν την κινητοποίηση των εφησυχασμένων Ελλήνων πατριωτών και τη συμμετοχή τους με κάθε μέσο στην επαναστατική δράση. Ο ιστορικός Χρήστος Βυζάντιος γράφει σχετικά: «Εις την πρώτην όμως φωνή και πρόσκληση των προεστώτων και του κλήρου, ως εις άνθρωπος, ηλεκτριστέντες ένεκα των εξιστορεθέντων δεινοπαθημάτων αυτών, λησμονήσαντες μάλιστα τας περί τα τέλη του παρελθόντος αιώνος συμφοράς ένεκα της τότε επαναστάσεως, έδραμον ύποτας επαναστατικάς σημαίας των αρχηγών αυτών». Από τους πρώτους κιόλας αιώνες της Οθωμανικής κυριαρχίας, στεναροί εκπρόσωποι του κλήρου, θερμοί πατριώτες, αντιστάθηκαν στο δυνάστη και οργάνωσαν μυστικά, επαναστατικά ή εξεγερτικά κινήματα που, λόγω των περιορισμένων δυνάμεων, της ελλείψεως οργανώσεως και του τοπικού τους χαρακτήρα, δυστυχώς έμελε να αποτύχουν και να παταχθούν με αγριότητα από μέρους των Οθωμανών κατακτητών. Οι μικρές τοπικές ανταρσίες και εξεγέρσεις υπήρξαν απότοκος της μακράς ιδεολογικής προεπαναστατικής προετοιμασίας, η οποία σταδιακά οδήγησε στην αφύπνιση και σφυριλάτηση της εθνικής συνειδήσεως και στην ενδυνάμωση του πατριωτικού φρονήματος των υποδούλων Ελλήνων και ουσιαστικά προϊόνιζαν την έκρηξη της Επαναστάσεως λίγα χρόνια αργότερα. Ανάμεσα στις εξεγέρσεις της προεπαναστατικής περίοδου, ξεχωρίζουμε αυτές του Μητροπολίτου Τρίκης Διονυσίου Φιλοσόφου Ίσκυλοσόφου 1600 και 1611 στη Θεσσαλία και Ήπειρο αντίστοιχα, που κατεστάλησαν από τους Οθωμανούς και έληξαν με το μαρτυρικό θάνατό του. Ενεργό ρόλο έπαιξαν κληρικοί και μοναχοί στις επαναστατικές εξεγέρσεις των Μανιατών τον 17ο αιώνα, στην εξέγερση των αγροτών της Νάξου το 1641, στην αντίσταση των Κρητών μεταξύ 1645-1669, στα Ορλοφικά 1768-1770, στους αγώνες του Λάμπρου Κατζόνη 1789-1792. Εξεγέρσεις επίσης υποκινήθηκαν από τον Μητροπολίτη Θεσσαλιώτητος Μεθόδιο το 1704 και τον Αρχιμανδρίτη Σεραφείν 1715 στη Θεσσαλία, και ανταρσία οργανώθηκε από τον Παπαευθύμιο Βλαχάβα 1808 αρματολό των Χασίων εναντίον του Αλή Πασά, η οποία πατάχτηκε άγρια. Σημαντικότατη επίσης υπήρξε η συνεισφορά των μοναχών και των μοναστηριών στον απελευθερωτικό αγώνα. Τα μοναστήρια του ελλαδικού χώρου και τους, κατά τους τελευταίους κυρίως αιώνες της Οθωμανικής κυριαρχίας στάθηκαν αγέροχα στο ύψος των περιστάσεων. Έπαιξαν σπουδαίο ρόλο ως κέντρα της λατρευτικής και εθνικής ζωής, ως χώροι μυστικής αγωνιστικής δράσεως, ως προπύργια άμυνας και ορμητήρια της Επαναστάσεως, ως οπλοστάσια, ως καταφύγια και κρυσφύγετα για τους αγωνιστές και τον διωκόμενο άμαχο πληθυσμό, ως τόποι θυσιών και ως λίκνα της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, γράφοντας τη δική τους ιστορία. Φωτισμένοι καλόγεροι, ταπεινοί υπηρέτες του Λόγου του Θεού, ακαταπώνητοι ασκητές, μοιήθηκαν στα μυστικά της αόρατης αρχής των φιλικών. Όρκησαν τους αγωνιστές, ύψωσαν επαναστατικά λάβαρα και σημαίες, τέλεσαν δοξολογίες και δεήσεις υπέρ του αγώνος, ευλόγησαν τα όπλα τα ιερά, περιέβαλψαν τους λαβωμένους, προέβαλαν αντίσταση απέναντι στους αλόθρησκους κατακτητές, προέταξαν τα στήθη τους στον Οθωμανικό ζυγό, διακρίθηκαν σε αιματηρές συγκρούσεις και σφοδρές μάχες, αγωνίστηκαν στεναρά και θυσιάστηκαν για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Ο Μακρυγιάννης, στο έργο του «Οράματα και θάματα», επισημένοντας τις αιματηρές θυσίες των μοναχών στον αγώνα, γράφει χαρακτηριστικά: «Τάγια τα μοναστήρια όπου τρώγαν ψωμί δυστυχισμένοι από τους κόπους των καλογύρων, και εις τον αγώνα της πατρίδος αυτά τα μοναστήρια γίνονταν τα μυστικοσυμβούλια,
συναζόταν τα ολίγα αναγκαία του πολέμου και εις τον πόλεμον θυσίαζαν και σκοτωνόταν αυτοί οι υπηρέτες των μοναστηριών και των εκκλησιών. 30 είναι μόνο με μένα σκοτωμένοι έξω από εις τους πολέμους και εις το κάστρο, το νιόκαστρο και εις την Αθήνα. Όταν ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο Δεύτερος πληροφορήθηκε την είδηση για το ξέσπασμα της Επαναστάσεως στην Πελοπόννησο, εξοργίστηκε και εξαπέλυσε γενικούς διωγμούς και σφαγές αμάχων πληθυσμών στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στην Ανδριανούπολη, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Γό, στη Ρόδο, στην Κρήτη, στις Κηδονίες και στην Κύπρο. Πρώτα θύματα της μανίας του ήταν επιφανείς φαναριώτες και αρχιερείς. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος επέδειξε στεναρή και αγέροχη στάση επιλέγοντας να μην εγκαταλείψει τον Πατριαρχικό θρόνο, παρά τις δελεαστικές προτάσεις για φυγάδευσή του από τους Ρώσους, διότι προέβλεπε την εξαπόλυση φοβερών διωγμών κατά των χριστιανών μετά την έκρηξη της Επαναστάσεως, των οποίων η ένταση θα ήταν αναμενόμενη μετά την απουσία του θρησκευτικού του ηγέτη. Και γι' αυτόν τον λόγο προτίμησε, εκθέτοντας τον εαυτό του σε μέγιστο κίνδυνο, να προστατεύσει στο μέτρο του δυνατού το ποιμιό του. Συνελήφθη σαν υπέτειος της εξεγέρσεως και συνωμότης και απαγχωνίστηκε στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου στο Φανάρι στις 10 Απριλίου 1821, Κυριακή του Πάσχα. Έκτοτε η πύλη αυτή παραμένει κλειστή σε ένδειξη τιμής και μνήμης. Το σκήνομά του διαπομπεύθηκε, σύρθηκε στους δρόμους της πόλης, σκυλεύτηκε επί τρεις μέρες και τελικά ρίχθηκε στο Βόσπορο, από όπου ανασύρθηκε προς απόδοση επικηδείων τιμών και ενταφιασμό του από πλήθος πιστών στην Οδυσσό της Ρωσίας. Η βάναυση δολοφονία του Πατριάρχη είχε τεράστια απήχηση σε όλη την Ευρώπη και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. 8 μέρες αργότερα, στις 18 Απριλίου του 1921, συνελήφθη και ο προκάτοχός του στον Πατριαρχικό θρόνο, Κύριλλος ο Έκτος, που είχε νωρίτερα υποχρεωθεί από τον Σουλτάνο σε παρέτηση και διέμενε στην Αδριανούπολη. Θεωρήθηκε και εκείνος συνυπέτειος και συνωμότης και κρεμάστηκε δημοσίως στην πύλη του Μητροπολιτικού Μεγάρου στην Αδριανούπολη μαζί με τον πρωτοσύγκελό του. Στο διάταγμα του Σουλτάνου που στάθηκε προς τον Ομάρχη Αδριανούπολεως, δινόταν η εντολή να εκτελεστούν περίπου 30 ιερωμένοι και προύχοντες της περιοχής. Ταυτόχρονα με τον απαγχωνισμό του Οικουμενικού Πατριάρχη, την Κυριακή του Πάσχα ή και λίγες μέρες αργότερα, θανατώθηκαν οι αρχιερείς Δέρκων Γρηγόριος, Εφέσου Διονύσιος, Αδριανούπολεως Δωρόθεος, Αγχιάλου Ευγένιος και Νικομιδίας Αθανάσιος. Επίσης, κατόπιν διαταγής του Σουλτάνου απαγχωνίστηκε ο Μητροπολίτης Κύπρου Κυπριανός στις 9 Ιουλίου του 1821 και αποκεφαλίστηκαν οι επίσκοποι Πάφου, Κητίου και Κυρινίας. Όλοι αυτοί οι επιφανείς αρχιερείς και πολλοί άλλοι υπήρξαν τα εξυλαστήρια θύματα της εκδικητικής μανίας των Οθωμανών. Μακρύς είναι ο κατάλογος των ταπεινών κληρικών και λαϊκών που αναδείχθηκαν σε νεομάρτυρες, γιατί προτίμησαν να υποστούν σκληρά βασανιστήρια και φρικτό θάνατο, παρά να απαρνηθούν την πίστη τους και να εξισλαμιστούν. Πολλοί ερωμένοι προέταξαν, όπως είπαμε ήδη, τα στήθη τους γενναία στον εχθρό και έπεσαν ηρωικά αγωνιζόμενοι στα πεδία των μαχών, στις άνισες αναμετρήσεις και συγκρούσεις με τις Οθωμανικές δυνάμεις. Ο επίσκοπος Σαλώνων Ισαΐας, φιλικός και αγωνιστής, καταγόμενος από τη δεσφίνα της Θεότιδος, ηγήθηκε των αγωνιστών στο πλευρό του Διάκου και του Διοβουνιώτη, κρατώντας το σταυρό στο χέρι και στη φοδρή σύγκρουση με τα στρατεύματα του Ομέρ Βριώνη στο ύψωμα της Αλαμάνας, τραυματίστηκε θανάσιμα και έχασε τη ζωή του, ενώ στην ίδια μάχη σκοτώθηκε και ο αδελφός του, ο ιερέας Παπαγιάννης. Στην ίδια αναμέτρηση συνελήφθη ο Αθανάσιος Διάκος και υπέστη τον άγριο ανασκολοπισμό. Ο επίσκοπος Σαλώνων Ισαΐας και ο Αθανάσιος Διάκος υπήρξαν πρότυπα του αδούλωτου ελληνισμού και λαμπρά παραδείγματα της προσφοράς των ιερωμένων στον αγώνα. Ο φλογερός ρασοφόρος αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δικαίος ή Παπαφλέσσας
προέβαλε στεναρή αντίσταση στην προσπάθειά του να ανακόψει την πορεία των στρατευμάτων του Ιπραήμ. 3.000 πεζούς και υπείς προς την Τριπολίτσα και έπεσε ηρωικά μαχόμενος στη θέση Μανιάκη της Μεσσηνίας στις 20 Μαΐου του 1825 μαζί με όλα του τα παλικάρια, περίπου 1.500 άντρες μη αξιώματος και τον πιστό του ιερέα Παπαγιώργη, αφού έμεινε αβοήθητος χωρίς αρκετούς συμπολεμιστές. Λέγεται ότι το σθένος και ο ηρωισμός του προκάλεσε τον θαυμασμό του ίδιου του Ιμπραήμ Πασά. Άλλο παράδειγμα ηρωισμού, ο επίσκοπος Μεθόνης Γρηγόριος Παπαθεοδόρου, δραστήριος φιλικός και πρόεδρος του Βουλευτικού το 1824, ο επίσκοπος Ρογών Ιωσήφ και πλήστη όσοι άλλοι, οι οποίοι καταγράφονται στις ιστορικές πηγές των αγωνιστών και όλων όσων έχουν αφήσει από μνημονεύματα. Ο καλόγερος Σαμουήλ απέρριψε αγέροχα πρόταση του Αλή περί παραδόσεώς του με ευνοϊκούς όρους και προτίμησε τον ηρωικό θάνατο μαζί με 5 λαβωμένους σουλιώτες, ανατινάζοντας την αποθήκη της Αγίας Παρασκευής στο Κούγκι, προκειμένου να μην πέσει το ηρωικό σούλι. Η αυτοθυσία του πέρασε στην ιστορία, όπως και αυτή του ηγουμένου Γαβριήλ της Ιεράς Μονής Αρκαδίου στην Κρήτη. Ο Φώτιος Χρυσανθακόπουλος, τον οποίον ανέφερα και λίγο παραπάνω, στο έργο του Βίη Πελοποννησίων Ανδρών και τον έξωθεν εις την Πελοπόννησον ελθόν των κληρικών, αναφέρει τα εξής χαρακτηριστικά. Ούτως δε ενεργήτο η ελληνική επανάσταση από όλα στα στάξη των κληρικών, των αρχιερέων δηλαδή, των ιερέων και των μοναχών, των μοναζόντων εις τα ιερά καταγόγια, τα καταλήματα δηλαδή όπως ονομάζονταν τα μοναστήρια, τα οποία έγιναν κοινά δια την ελευθερία την εθνική. Ο κλήρος εσυμβούλευε και ενουθέτει το απελπισμένο έθνος την καρτερία και την υπομονή. Ο λαός εις την θρησκεία του έβρισκε την ανάπαυσή του, υποφέρον όλα τα δεινά της τυραννίας μαζί με τον κλήρο του. Κατά δε την επανάσταση, πρώτος ο κλήρος εφάνει στον αγώνα με τον Σταυρόν και με την σπάθινη στα σχήρας, δια να σώσει το πλανημένον πίμνιον και οδηγήσει αυτό εις την ελευθερία του φυσικός, πολιτικός και θρησκευτικός. Αυτός εφύλαξε τα γράμματα και την γλώσσα. Τις δε δύναται να κατηγορήσει τι ούτων θεόπεν των κλήρων? Ο αξιοσέβαστος κλήρος των Ελλήνων χριστιανών ευρίσκεται τότε παντού εμπρός και έδινε την βαρύτητα και την βεβαιότητα εις των σκοπών της Επαναστάσεως. Και εν εκατούτου εις τους Έλληνας εφαίνεται ότι η σημαία της Επαναστάσεως είναι εις τα σχήρας του Θεού δια των λειτουργών της θρησκείας του. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στη διήγηση συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836, τονίζει τη συστράτευση όλων των κοινωνικών τάξεων στον αγώνα, καθ' συμπεριλαμβανομένων των κληρικών. Είναι αξιοσημείωτα τα όσα θα ακούσετε. Πλησίων εις τον ιερέα ή τον ο λαϊκός, καθήμενοι εις ένα σκαμνί, πατριάρχης και τζοπάνης, ναύτης και γραμματισμένος, ιατροί και άρρωστοι, κλεφτοκαπεταναίοι, προεστοί και έμποροι. Έπεσε εις τα τέσσερα δάχτυλα ως μία βροχή, καταποντισμός ή επιθυμία της ελευθερίας μας. Είναι πάρα πολλά εκείνα τα οποία ίσως θα μπορούσε να αναφέρει κανείς. Συμπληρωματικά όμως και συμπερασματικά θα πρέπει να ακούσουμε αυτό που ο μεγάλος Σπυρίδων Τρικούπης επισυνάπτει. Δεν δυνάμεθα να μην θαυμάσομεν τον μέγαν χαρακτήρα όν ο κλήρος, ο θείος το όντι κλήρος και οι άρχοντες επί της καταδιώξεώς τον έδειξαν. Εν μέσω των δεσμών και των βασάνων κατέμπροσθεν της επονηδής του αγχώνης και υπό την ανθρωποκτόνων αξίνην πολλοί εξ αυτών παρορμών των αρνηθώσει των Χριστών προς διαφύλαξην της ζωής και απόλαυσην πολλών άλλων επιγείων αγαθών. Αλλόλοι μέχρις ενός επροτίμησαν τας βασάνους
και τον θάνατο. Είναι μακρύς ο κατάλογος που παραθέτουν πολλοί ιστορικοί και μάλιστα σε ένα συνέδριο το οποίο διοργανώθηκε από μαρξιστές παράγοντες το 1981, διαπιστώθηκε και ανατράπηκε η μέχρι τότε άποψη της πολιτικής αυτής ιδεολογίας σχετικά με το 1821, την εθνεγερσία και κυρίως την προσφορά του κλήρου. Θα πρέπει να καταλήξουμε ως εξής για να καλύψουμε έστω και με τόσο σύντομο χρονικό περιθώριο τα όσα προελέκτησαν και τα όσα μπορούμε να βρούμε μέσα στην πληθώρα των πηγών, όπως προανέφερα, που υπάρχουν σχετικά. Ιστορική, ευθυνοφόρος και απόλυτα αποτελεσματική στην περίοδο της τουρκοκρατίας και του αγώνα των Ελλήνων για τη λευτεριά τους υπήρξε η αποστολή της Εκκλησίας. Ο καταλυτικός ρόλος που έπαιξε τόσο στην πνευματική αφύπνιση του γένους, όσο και στην εκδήλωση της εξεγερτικής και αγωνιστικής ροπής του ποιμνίου, μέσω του κηρύγματος, των διδαχών και της πρωτοποριακής επαναστατικής δράσης των εκπροσώπων της, είναι αδιαμφισβήτητος. Άσημοι ιερείς, ταπεινοί μοναχοί, αλλά και επιφανείς αρχιερείς και ανώτεροι κληρικοί, σαν υπεύθυνοι, συνετοί και δραστήριοι πνευματικοί ταγοί του γένους, συνέβαλαν τα μέγιστα σε αυτόν τον αγώνα, τον από Θεού ευλογημένο, που υπεγράφει από τον ίδιο τον Κύριο, όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης, καθώς κατήχησαν, παρότριναν, κατήφθηναν και ευλόγησαν τους αγωνιστές, συμπορεύτηκαν μαζί τους, συμπαραστάθηκαν και συστρατεύτηκαν και έδρασαν γενναία. Διέπρεψαν στις μάχες, λαμβάνοντας μέρος σε σφοδρές και άνισες ένοπλες εξεγέρσεις και συγκρούσεις, απέναντι σε αυτόν τον αριθμητικά υπέροπλο εχθρό που λεγόταν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επιπλέον, συνέβαλαν με το κήρυγμα και τις διδαχές τους στη συντήρηση του ελληνοορθόδοξου φρονήματος του γένους, προσφέροντας υπηρεσίες μοναδικές και ανεκτήμητες στο έθνος και στην πατρίδα. Ας τους χρωστάμε αιώνια ευγνωμοσύνη και ας αντλούμε υπομονή και θάρρος από το παράδειγμα και την αυτοθυσία τους, γιατί εμείς οι νεοέλληνες, περισσότερο τώρα από κάθε άλλη στιγμή, θα πρέπει να σταθούμε όρθιοι, να διατηρήσουμε την αξιοπρέπεια και την εθνική μας υπερηφάνεια στους δύσκολους και καλεπούς καιρούς που διάγομαι, δοκιμαζόμενοι σκληρά είτε από την δίνη της ατέρμονης εκείνης οικονομικής κρίσης που πριν από την πανδημία κατεράκωσε και την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά και τώρα που σε τόσο δύσκολες στιγμές που κανένας δεν περίμενε, θα πρέπει οι αξίες μας, οι ιδέες μας, τα ήθη, οι αντιλήψεις μας με υποθάλπουσα φωτιά, με υποφόσκουσα, συγγνώμη, υποφόσκον πυρ, το ζήλο του 21 και τον ενθουσιασμό των ηρών και μάλιστα των κληρικών μας, να είναι ο φάρος και ο προσανατολισμός μας για το μέλλον. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Καλεσμένος της εκπομπής μας, ο Αρχιμανδρίτης Εμιλιανός Παπαδάκης, ιερατικός προϊστάμενος της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον, ο οποίος μίλησε σε μια εκδήλωση της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής πρόσφατα, με θέμα «Εκκλησιαστικά πρόσωπα και επανάσταση». Συνδιοργανωτές από κοινού, το Κεντρικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και η Ιερά μας Αρχιεπισκοπή. Από μένα τον πατέρα Ιωσήφ, καλό σας βράδυ. Η χάρη του Κυρίου με τα πάντων ημών και μην ξεχνάτε, αύριο είναι Κυριακή. Γεια σας.
παρακοιμάσαι σε τούτο δω το βράχο όπου δεν έχεις ένα δάκρυ καρδιά σου. Gita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Gita to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Gita, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Gita wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Gita, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent.